Ο πρόεδρος της Θρακικής Εστίας Καβάλας, Νίκος Τσουμπάκης, θα είναι πιθανόν ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Καβάλας με το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Παράλληλα, νεότερες εξελίξεις θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες, όταν και ο υποψήφιος περιφερειάρχης της Δημάρ, Βασίλης Τραϊφόρος, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου κατά πάσα πιθανότητα στην Κομωτινή, όπου και θα ανακοινώσει επίσημα όλα τα ονόματα των αντιπεριφερειαρχών. Η Δημοκρατική Αριστερά ολοκλήρωσε την εσωκομματική της διαδικασία. Υπάρχει μια προτίμηση στο πρόσωπό μου, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν άλλοι 4 νομοί. Και σε επίπεδο περιφέρειας, ο υποψήφιος περιφερειάρχης, ο κύριος Τραϊφόρος, μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες θα ανακοινώσει όλο τον συνδυασμό με τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες σε όλους τους νομούς. Η Δημοκρατική Αριστερά, προοδευτική συνεργασία, προσπαθεί μέσα από αυτές τις εκλογές, αυτόνομα πλέον, αλλά και με πολύπλευρη συμπαράταξη και άλλων ενεργών πολιτών, να διαμορφώσει εκείνο το ψηφοδέλτιο το οποίο θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της περιφέρειας και όχι μόνο, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εσείς είστε έτοιμος να αναλάβετε αυτή την ευθύνη? Σαφώς είμαι τουλάχιστον ενεργός πολίτης, ασχολούμαι χρόνια με τα κοινά. Είναι τιμή για μένα εάν θα με επιλέξει ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας και οπωσδήποτε όλοι μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους αντιπεριφερειάρχες θα δώσουμε τη μάχη αυτών των περιφερειακών εκλογών. Νεότερες εξελίξεις πότε να περιμένουμε? Τις επόμενες 2-3 μέρες ο υποψήφιος περιφερειάρχης, ο κύριος Τραϊφόρος, θα δώσει συνέντευξη τύπου, πιθανόν στην Κομωτινή, και θα ανακοινώσει όλα τα ονόματα των αντιπεριφερειαρχών.